Μια χαρά. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί πέρα στη Συρία, μεταξύ Συρίας, Ρωσίας, Ισραήλ, Ιράν και Αμερική φυσικά. Και μιλάω για μετά την πτώση του Illusion με 15 νεκρούς του ρωσικού στρατού. Ήταν ένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Τώρα, το κάνανε οι Ισραηλοί σίγουρα, και το πύραυλο σίγουρα δεν το ρίξανε οι Ισραηλοί. Τους φέραν σε τέτοιο τρόπο ώστε να... φέραν δηλαδή το Illusion σε τέτοιο τρόπο ή κρύφτηκε να πει, στην πάση περιπτώσει, το ανάγκασαν να φτάσει εκεί που ήταν για να φάει τον πύραυλο, μπορεί. Δεν ξέρω, δεν αμφιβάλλω. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν. Διότι είναι σαν να λέει το Ισραήλ στη Ρωσία ότι κοίταξε, εάν αρχίσεις να ανακατεύεσαι πολύ και να μην με αφήσεις, δεν έχω πρόβλημα. Και άλλωστε, αν ήμουν εγώ θα έλεγα και στο αυτοί των Ρώσων να σας θυμίσω το 70 που αποφασίσατε να κάνετε το μάγκα στον πόλεμο της φθοράς και στέλνατε τα μαχητικά να πολεμήσουν ρωσικά με ρωσικούς πιλότους, με Ρώσους πιλότους, σοβιετικούς τότε, να πολεμήσετε με το Ισραήλ και να αντιμετωπίσετε εσείς την Ισραηλινή αεροπορία και σε 3 λεπτά μέσα κατεβάσανε οι Ισραηλινοί 5 μιγ και δεν χάσαν τίποτα. Και βέβαια για να μην προκληθεί κάτι αυτό τους βάλανε σε ένα αεροπλάνο, τους στείλανε αμέσως μέσα, δεν ειδοποιήθηκαν, μετά από χρόνια αυτό βγήκε στον αέρα. Και έτσι για την ιστορία και μόνο, όταν έγινε αυτό το πράγμα, οι Άραβες πιλότοι και της αεροπορίας της Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν ακούσει τα μπύρια όσα ως ανίκανοι και εξευτελισμένοι από τους Ρώσους, αρχίσαν να τους κάνουν τέτοια πλάκα, που αναγκάστηκε ο Νάσερ τότε να βγάλει εντολή προς την αεροπορία, να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τους Ρώσους συμμάχους μας. Καταλαβαίνετε τι έγινε για να φτάσει ο πρόεδρος να κάνει αυτό το πράγμα. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε βέβαια είμαι βέβαιος ότι το Ισραήλ δεν θέλει καμιά εμπλοκή με τη Συρία. Και είμαι βέβαιος ότι αν τυχόν η Συρία αποφασίσει να ενεργήσει επιθετικά, θα έχει εναντίον του Ισραήλ, θα εμπλακεί και η Αμερική, που σίγουρα δεν το θέλει αυτό, επίσης η Ρωσία, όπως δεν το θέλει και το Ισραήλ και η Αμερική. Από την άλλη, μάλιστα άκουσα ότι θα τους παρέχουν και τα S-300 ή τα S-500, άλλοι λένε. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει κάτι, διότι είμαι σίγουρος ότι το Ισραήλ θα έχει μία συμφωνία με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν θέλει να τα χαλάσει με το Ισραήλ. Η Ρωσία δεν θέλει να έχει στη Μέση Ανατολή αναβαμπούλες. Η Ρωσία θέλει να έχει στη Μέση Ανατολή να είναι η απόλυτη κυρίαρχη, με την έννοια ότι εγώ μπορώ και αποφασίζω και μιλάω και με τις δύο πλευρές, αυτό που έκανε κάποτε η Αμερική. Και για να το κάνει αυτό δεν μπορεί να εμπλακεί. Γι' αυτό και ακούμε ότι η Ρωσία μαζί με την Αμερική επιδιώκουν να φύγουν από το Συριακό έδαφος όλες οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Ποιες είναι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στη Συρία? Το Ιράν. Άντε και λίγο Εσμπολάχ που είναι το τσιράκι της. Οπότε είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά είναι λίγο έτσι για να δείξουν. Μάγκες, είδατε εμείς οι Ρώσοι, οι μάγκες εμείς στο Ισραήλ, ο καθένας να δείξει λίγο τα δόντια του. Αλλά ξέρουν πολύ καλά και οι δύο ότι κάποια στιγμή θα ησυχάσουν. Τα S-300 μπορεί να εγκατασταθούν, μπορεί να αποφασίσουν οι Ρώσοι να τα εγκαταστήσουμε, μεν, αλλά θα τα δουλεύουμε εμείς οι ίδιοι οι Ρώσοι με δικές μας εντολές. Ή και σίγουρα δεν θα είναι στραμμένα προς το Ισραήλ. Οπότε δεν με φοβίζει τόσο πολύ αυτή η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον Αμερικανοί, Ρώσοι, Ισραηλινοί και Σύριοι, αν θέλετε, τι αναγκαστικά θα έχουν αρκετό μυαλό ώστε να μην μπλέξουν σε μια κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά, για χαρά!